Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Είστε έτοιμοι? 5 γυναίκες από όλα τα μέρη της Ελλάδας ρίχνονται στη μάχη του shopping με στόχο να αναδείξουν ένα διαφορετικό μοναδικό θέμα στην πιο fan fashion εκδοχή του. Με κέφι και στυλ περπατούν στην πιο παιχνιδιάρικη πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Κρίνουμε βάση concept. Όχι αγάπη μου, το concept έχω κριτικάρει αυτή τη στιγμή εγώ. Εγώ ό,τι έχω να πω θα το πω. Ξεκίνησες να λες το λόγο που, που την βγάζεις εκτός concept και αρχίζεις να λες εγώ. Η fashion expert Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάθε Παρασκευή αναδεικνύει την νικήτρια που κερδίζει 1000 ευρώ και τον τίτλο της απόλυτη shopping star. Η νικήτρια του shopping star είναι... Αυτές είναι οι 5 υποψήφιες shopping stars της εβδομάδας. Πρώτη στη μάχη του shopping για αυτή την εβδομάδα βγήκε η 40χρονη Αλεξία. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Την τρίτη έκανε τα ψώνια της η Κατερίνα από την Κάλυμνο. Πω, νιώθω σαν εραϊδούλα. Τετάρτη έκανε τις αγορές της η 44χρονη Μιχαέλα. Χθες πέμπτη ήταν η σειρά της Δέσποινας από τον Πειραιά. Είμαι μεγάλη αγριόγατα, μιλάμε. Την εβδομάδα μας κλείνει η Άνδρεα από τη Λευκωσία. Νιώθω σαν την Κριστίνα Αγγιλέρα με αυτό. Πάμε στη μικρή της παρέας και το Shoppies Room. Κορούες μου, είσαστε έτοιμες να δείξω τα ρούχα μου? Να σας πελάνω λίγο. Είμαστε πανέτοιμες, Ανδρέα μου. Για πάμε να τρελαθούμε. Η Ανδρέα μόλις τελείωσε το λύκειο και ετοιμάζεται να ξαναδώσει πανκύπριες εξετάσεις για να περάσει στη μευτική Αθήνας. Τα έχει με λοκατζή, ο οποίος απολύεται σε λίγες μέρες. Στον ελεύθερο χρόνο της πάει γυμναστήριο και βόλτες, ενώ έχει υπάρξει πρωταθλήτρια Κύπρου στη Σκοποβολή. Αυτή είναι μια ολόσωμη jean φόρμα, ναι, που είναι της μαμάς μου. Τι φοράει τώρα? Μου την έδωσε επειδή τη φόραγε επειδή ήταν μικρή στην ηλικία μου. Από πότε είναι? Νομίζω μου πάει πολύ. Πιστεύω ότι θα σου πηγαίνει τρέλα. Μ' αρέσει. Πολύ ωραία, αλλά στην τουλάπα σου ήρθες να μας δείχνεις τα ρούχα της μαμάς σου? Αφού είναι μαμά. Μου αρέσουν τα τζιν γενικά. Ειδικά αυτή η φόρμα που είναι ολόσωμη και είναι λίγο Y2K. Πολύ ωραία ολόσωμη φόρμα, denim. Μου αρέσει ο έντονος γιακάς. Είναι και αμάνικη, που σημαίνει ότι παίρνεις και λίγο αέρα και έχει έτσι και ένα θηλυκό στοιχείο. Εμένα το πατρό μου θυμίζει 70s και όχι Y2K. Νομίζω ότι αυτά τα δύο κάπως ενώθηκαν μαζί και βγήκε αυτή η φόρμα. Γιατί ναι, μεν είναι χαμηλόμεση, αλλά έχει καμπάνα στο κάτω μέρος, δεν είναι φαρδί το πόδι όπως τα κανονικά στα Y2K το 2000, και έχει και αυτό το γιακά που κάνει αυτό το τρίγωνο που είναι ξεκάθαρη σε βεντίλα. Και τη συνδυάζουμε μια ζώνη. Πού τη φοράς? Τη φοράω στην καθημερινότητα μου, όχι απαραίτητα για καλό. Μου αρέσει, αλλά με χαλάει το ότι είναι στο τελείωμα καμπάνα. Θα την ήθελα κολλητή, θα ήταν πιο σεξι. Κομμάτια να γίνει. Αυτά τι είναι καλά? Γενικά δεν μου αρέσουν τα ψιλοτάκουνα. Για πες. Πάρα πολύ ωραία. Οι μπότες όμως είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια που έχω στην τουλάπα μου. Τι γράφουν? Και αυτές είναι της μαμάς μου. Αχα. Πάλι της μαμάς σου. Τίποτα δικό σου έχει αυτή την τουλάπα? Αυτές οι μπότες φαίνονται βέβαια ότι είναι της μανούλας. Είναι παλιό το σχέδιό τους, είναι άλλης φιλοσοφίας. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ για σένα. Είναι για μια γυναίκα που πια έχει οριμάσει. Είναι θηλυκό. Εσύ είσαι μικρό κορίτσι. Γενικά ψωνίζω και εγώ μόνη μου, αλλά έχω αδυναμία στα ρούχα της μαμάς μου, επειδή είναι πιο παλιά. Και μου αρέσει αυτό το στυλ το παλιό που είχα ζει στη γενιά της. Στην? Σ' αρέσουν τα vintage δηλαδή. Μετάφραση. Μη φανταστείτε τώρα ότι η μαμά μου είναι 200 χρονών. Αλλά? 49 χρονών, ναι. Απλά μου αρέσει το Y2K στη μόδα. Θεά η μαμά.